Λοιπόν, προχωρούμε να ο γραμματέα στα το πρώτο έκτα του κύριου Σπομερακή. Από 1η Ιουλίου του 2011 έγινε η μεταφορά, προσθέθηκε μάλλον στις αρμοδιότητες του Δήμου το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του έργου μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το Δήμο, των δημόσιων σχολείων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου της περιπτώσεις 18 της παραγράφου 4 του άρθρου 94 του νόμου 3852 του 10 και αυτές του άρθρου 35415 28 εβδόμου του 11 της υπουργικής απόφασης των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Οικονομικού Έτους 11 με το ποσό των ευρώ 180.000 ως εξής. Εγγραφή πίστοσης 180.000 ευρώ στον κωδικό 0611 των εσόδων από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, στην οποία μέσω πραγματικού κωδικός 9111 εγγράφει στον κωδικό αριθμό 60.6413.001 των εσόδων για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και των εξόδων για τη μεταφορά των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης και να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα με την εγγραφή του παραπάνω έργου για την τροποποίηση του προϋπολογισμού ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 155 έως 162 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, όπως ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις του από 17 έως 5, 15 έκτου 59 Βασιλικού Διατάγματος περί οικονομικής διαχειρίσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων και του Τεχνικού Προγράμματος αυτές του άρθρου 208 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Τρόπος εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προτείνεται η λήψη απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοτικών σχολείων και συγκεκριμένα να εκτελεστεί με ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας, Διαβίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Παρακαλώ, αν χρειάζεται κάποια διευκρίνηση, είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, δείστε κύριε Μωραγή το πρόβλημα. Το ποσό των 180.000 ευρώ, από πού έχει προηγήσει? Το ποσό είναι η ημερήσια αποζημίωση του ΦΤΕΛ, το ποσό των 2.580 είναι το ποσό η ημερήσια αποζημίωση των ΦΤΕΛ και των ταξί. Φέτος θα είναι μειωμένο κατά 40% περίπου, άρα γύρω στις 2.400 περίπου. Επί 75 εργάσιμες ημέρες μέχρι το τέλος του έτους, μέχρι 31 Δεκάτου, βγαίνει 180.000. Συμπεριλαμβάνει δύο παιδιά. Το έβγαλε η τεχνική υπηρεσία. Η οικονομική υπηρεσία. Συνεργασία με την τεχνική.
παίρνουν ένα μήνα στα 12 μόρια συγκεκριμένα. Θα έρθουν αυξημένα από την Υπουργείο. Θα είναι ενισχυμένοι κατά αυτό το ποσό. Το 40% που κάναμε ως μείωση είναι η γενική οδηγία που μας ήρθε. Λαμβάνει υπόψη ότι τα περσινά τα 100% ήταν με σχολεία όχι συγκεντρωμένα, αποκεντρωμένα. Θέλω να πω ότι πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ο Αγιώνης είχε λύκειο. Φέτος δεν έχει. Η Τσούκα είχε δημοτικό. Φέτος δεν έχει. Αυτοί οι μαθητές αυξάνουν το περσινό 100%. Όχι, άξιο. Θέλω να πω το εξής, για να γίνω σαφής. Ο υπολογισμός που εμείς κάναμε ήταν τα περσινά έξοδα 2-40% και δώσαμε πρόταση ή είπαμε στα περσινά έξοδα είναι 100. Συν αυτά τα έξοδα τα οποία προκύπτουν από τις υπεμβαρύνσεις των ενοποιημένων σχολείων και μετά αφαιρέσαμε το 40%. Με αυτό το θέμα ασχολείται η τεχνική υπηρεσία και η υπορμική υπηρεσία. Απάντηση δηλαδή δεν έχω σε αυτό. Είναι μειωμένα κατά το 40% το ίδιο στο σύνολο, ήδη είναι κατά το χρόνο, ήδη είναι το ίδιο. Πάει να είναι σαφής. Εγώ λέω το εξής απλό. Πέρυσι ξοδέψαμε 100 ευρώ για να μετακινήσουμε τους κοι μαθητές. Φέτος η οδηγία είναι 60. Μισό λεπτό. Φέτος έρχεται και λέει θα κάνουμε μειώσεις στα περσινά έξοδα κατά 40%. Κάντε τους υπολογισμούς σας και κάντε την πρότασή σας. Εμείς λοιπόν πήραμε τα περσινά 100 και είπαμε φέτος θέλουν 60 και τα μεράσαμε ή είπαμε κύριε κράτος, εσύ συγκέντρωσε στα σχολεία. Αυτό. Συγκέντρωσε στα σχολεία. Αυτή η συγκέντρωση των σχολείων δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση. Η επιβάρυνση αυτή είναι τόσο, άρα είναι 40% τόσο και αυτά κοιτά. Γνωρίζω και είναι δεδομένο ότι η ανάληψη αυτή τη υποχρέωση από το Δήμο ξεκινάει 1η-1η του 2012. Επίση, δεδομένο είναι ότι μέχρι 31 του 2011 θα γίνει με τον παλιό τρόπο. Άρα, προστή η αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Εάν εμεί δεν είμαστε έτοιμοι. Πιλωτικά εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή σε κάποιου Δήμου. Εκτό και αν υπάρχει διάθεση να πούμε στο πρόγραμμα πιλωτικά. Ένα. Δεύτερο. Το τι θα κοστίσει στο Δήμο δεν είναι υπολογισμός που γίνεται στα πρόχειρα από τις υπηρεσίες. Το Υπουργείο βάζει και πάρα πολύ συγκεκριμένο αλγόριθμο για το πώς θα υπολογίζεται το κόστος μεταφοράς πράγματος. Αν είναι τόσα τα χιλιόμετρα, αν είναι ταξί, αν είναι μικρό λεωφορείο, μεγάλο λεωφορείο, αν είναι κομματόδρομος, αν είναι καλλιάσπαρτος, αν τα ξέρετε. Δεν λένε. Αυτό θα προκύψει όταν θα έχουμε το σχέδιο όλο στη διάθεσή μας, τόσα δημοτικά, τόσα γυμνάσια λύκια, τόσοι μαθητές, τόσες συγκεκριμένες μεταγγίσεις. Το έχουμε αυτό. Το ξέρουμε. Από την προηγούμενη χρονιά. Όχι. Μα μέχρι το τέλος του 2011 πληρώνεται με τον παλιό τρόπο. Πόσοι μαθητές θα υπάρχουν στα σχολεία, το ξέρουμε για την καινούργια σχολική χρονιά. Δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί δεν έχουν αρχίσει οι εγγραφές. Εν πάση περιπτώσει. Τέλειωσαν οι εγγραφές, σας πληροφορώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Εάν ισχύει, που ισχύει σίγουρα, ότι θα γίνει με τον παλιό τρόπο, δεν χρειάζεται να μάθω στο προϋπολογισμό. Παρακαλώ, κύριε Κατσί. Αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που πρέπει να απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι μεταφέρεται μία αρμοδιότητα. Διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος ότι ναι, θα έρθουν μέσω των ΚΑΠ. Τη στιγμή που ξέρουν όλοι μας ότι αυτοί οι πόροι από το 5,8 δισεκατομμύρια και με το μνημόνιο και με τον μεσοπρόθεσμο έχουν πάει στο 5,001 και προβλέπεται και περαιτέρω μείωση. Αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι στις καμπούρες του Δήμου φέγει η μεταφορά των μαθητών και ο Δήμος δεν θα έχει δυνατότητα να ανταπεξέλθει.
Παρακαλώ κύριε Γιάννη. Με το τηλέφωνο.